Probably we missed too many important opportunities. Μπορεί να πούμε ότι πιθανόν χάσαμε πάρα πολλές σημαντικές ευκαιρίες. We missed in 1-0, we missed in 1-1. Το κάναμε στο 1-0, στο 1-1. Without criticizing too much or entering too much inside of the problems, a clear penalty that from a Greek referee, which another situation. We already talked a lot about this in the first part. Και χωρίς να κάνουμε και βαθιά κριτική, ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε από έναν Έλληνα διαιτητή και ένα ακόμα λάθος το οποίο συζητήσαμε στην ανάπαυλα, μας οδήγησαν σε αυτό. Πράγματα τα οποία έκαναν το τελικό αποτέλεσμα. Τα λάθη και οι ευκαιρίες. Μήπως αυτό που περιγράφει ο coach για τις χαμένες ευκαιρίες πέρα από τα λάθη ήταν και ένα διάστημα στο δεύτερο τόπο στην αρχή που ο Πάου και στους ενίκιους κυριαρχικά μας έχει μάθει και το έκανε στο πρώτο. But probably because being in advantage, Atromitos tried to press a lot. It wasn't the game in that moment for us to go out to keep the ball. They went very aggressive in the actions. It was difficult for us. We didn't manage to go out easy. But when we did it, we created two very, very, very big opportunities to end the game without receiving any important chance from Atromitos. Έχοντας το σκορ Atromitos 1-0 να βρίσκεται πίσω, μπήκε πολύ πιο επιθετικά από εμάς. Είναι φυσιολογικό ότι όταν βγάλαμε την μπάλα από την άμας με ηρεμία, βρήκαμε δύο ευκαιρίες σημαντικές για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό να υπήρχε μια μεγαλύτερη επιθετικότητα από τη μεριά του Ατρομήτου σε αυτό το κομμάτι, προσπαθώντας να ισοφαρίσει. This is football. When you score, you win easy. When you don't score, after could happen everything. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν σκοράρεις, μπορείς να κερδίσεις. Αν δεν σκοράρεις, τότε μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Είναι γεγονός ότι σε όλα τα μάτς που τον Πάο έπαιξαν Έλληνες διαιτητές έχει αδικηθεί. Κατάφερε σε μεγάλες φάσεις. Από εδώ και πέρα θα παίζουν μάλλον μόνο Έλληνες διαιτητές σε σειρά αγώνων. Είναι ίσως η πιο μεγάλη ανησυχία. Η κύρια αντίπαλη. I don't want to talk too much because I already was punished and I don't want to speak. You have to notice, but today are two decisive mistakes against us. One in the first 50 minutes when Omar escaped from 1 meter from normal position and was fouled against him. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ. Έχω ήδη τιμωρηθεί για κάποια πράγματα τα οποία είπα. Εδώ μιλάμε για δύο λάθη τα οποία είναι κρίσιμα στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα όταν ο Ελκαντουρί φεύγει από θέση η οποία δεν είναι offside ένα μέτρο πίσω από τον παίχτη. And the second was obvious the kick that Rizvanis gave to Omar. Και η δεύτερη είναι μια ξεκάθαρη κλωτσιά του παίχτη του Ατρομήτου στην φάση αυτή που λέμε για πέναλτι. As I said, are important episodes. We have to fight against all of this and to overcome, to be more focused when we have our options, our opportunities, because sometimes you take, sometimes you give, it's a circle and we hope that everyone will understand this. Είναι σημαντικά συμβάντα, από εκεί πέρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας, να χρησιμοποιούμε περισσότερο τις ευκαιρίες αυτές, όλα στη ζωή είναι κύκλος. When you created so many chances, I cannot say that I am not satisfied. Όταν δημιουργείς τόσες ευκαιρίες, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος. For the game, there are okay periods when you can control the game. There are periods when you are forced to make one step back because the opponents force you and not because you want. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα ελέγξεις το παιχνίδι, υπάρχουν στιγμές που θα κάνεις ένα βήμα πίσω και αυτό θα γίνει όχι επειδή το θέλεις, αλλά επειδή ο αντίπαλος σε οθεί να γίνει αυτό. There are moments when you created also through these actions important chances. Υπάρχουν στιγμές που θα δημιουργήσεις σημαντικές ευκαιρίες, όπως το κάναμε. Then this is football and overall, PAOK deserved to
to finish with a clear victory today. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ θεωρώ πως σήμερα άξιζε να φύγει με μια δίκαιη νίκη, μια καθαρή νίκη από το γήπεδο. About the penalty, I want just to mention that was a situation that could have been very, very dangerous for the goal. It wasn't by case, something stupid. Για το πέναλτι μπορώ να πω ότι θα ήταν μια δύσκολη κατάσταση, δεν είναι κάτι το τι λέμε κάτι κατά τύχη. Escaping from that situation, the second time Omar would have been alone with the goalkeeper. Τη δεύτερη στιγμή θα ήταν μόνος του με τον τερματοφύλακα, ξεφεύγοντας από τον παίκτη τερματοφύλακα, τον Ολικαντουρί. Then are too many opportunities for Massimo Landini. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι μαζί με τις υπόλοιπες ευκαιρίες είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτό το παιχνίδι. As the management of the game, finally we draw, we don't like this, we are not happy at all. We wanted to win a lot. We prepared to win, but still, it's a game that we played away in the home of the second position in classification. Σαν διαχείριση, δεν μας αρέσει σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθαμε και προετοιμάσαμε αυτό το παιχνίδι για να κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα, πήραμε, βλέποντας λίγο τα πράγματα διαφορετικά, παίξαμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας και πήραμε την ισοπαλία σε ένα γήπεδο του δεύτερου στην βαθμολογία του Super League. Ατρόμητος, having a very strong mentality and never giving up. Απέναντι στον Ατρόμητο, μια ομάδα η οποία έχει πολύ δυνατή νοοτροπία και δεν τα παρατάει ποτέ. It's the are totally okay. The last moment you can say this, but the goals that arrived are from totally different situations. Μπορούμε να πούμε ότι η τελική εκτέλεση είναι η ίδια, αλλά η αρχή τους είναι διαφορετικές ενέργειες. One was the pressing in the middle close of our box, the other was the long ball from one side to the other. This was the change of the side, and we were in this case we were compact, but our reaction weren't perfect. Το ένα ήταν από πίεση ψηλά, το άλλο από μια αλλαγή παιχνιδιού και το άλλο με μεταφορά μπάλας. Είχαμε συνοχή εκείνη τη στιγμή, δεν ήμασταν όμως τέλεια. And to be honest, each team has quality players. Ugrai has this power to have one against one and to finalize very well. Doesn't defend perfect, but has a personality of very, very good done for Ατρόμητος. Και για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν και τα δυνατά σημεία των αντιπάλων. Ο Γκράι έχει αυτή τη δυνατότητα να δημιουργεί ευκαιρίες στον ένας εναντίον ενός και να σουτάρει. Είναι ένα καλό όπλο για τον Ατρόμητο. Ό,τι αν έγινε, έχει βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πρόγραμμα για άλλη ομάδα μετά από 9 αγωνιστικές. Και ήταν λογικό να κυνηγήσει το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια, που το πέτυχε σχεδόν στα πόλη του. Από εδώ και πέρα, μήπως είναι και μια ευκαιρία να μπορέσει ο coach να είναι λίγο πιο άνετος, μια και αντίπαλη, OK, θα έλεγε να αντιπάτε την δυσκολία, αντίπαλη, αλλά όχι τόσο όσο ήταν αυτό στο πρώτο διάστημα, να περάσει κάποια καινούργια στοιχεία που ίσως ήθελε, αλλά δεν είχε το χρόνο να το κάνει το πρόγραμμα. No, I don't agree because we continue with a tough schedule. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ γιατί θεωρώ πως συνεχίζουμε με ένα δύσκολο πρόγραμμα. We play every week 3 games per week. Παίζουμε 3 παιχνίδια την εβδομάδα. There is not too much time. Δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. No game it is easy. Και δεν μπορούμε να πούμε για κανένα παιχνίδι ότι είναι εύκολο. In every game you can face problems. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. To react and nothing really nothing is finished for. We have maybe tougher program than until now. Θα πρέπει να αντιδράσει σε κάθε παιχνίδι, δεν θα πρέπει να χαλαρώσει και πιθανόν να έχουμε πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα από ό,τι πιο πριν.